Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο review εδώ μαζί με τον Γιώργο τον Πρίτσκα. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, το Metroid Dread δεν θα το αφήσουμε απλά να περάσει. Γιατί είναι ένα τεράστιο παιχνίδι. Ας πούμε πως δεν είναι μια τεράστια κυκλοφορία. Είναι όμως για εμάς, για τα δικά μας γούστα. Είναι σημαντική κυκλοφορία, προφανέστατα για την Nintendo, για το Switch και για όλους τους Nintendo fans. Οπότε είμαστε εδώ, παρέα με τον Γιώργο. Ξέρετε πολύ καλά τη λατρεία που έχουμε για τα Metroid. Νομίζω ότι έχουμε γίνει έως και γραφικοί για όταν περιγράφουμε Metroid και Zelda. Τα Metroid εγώ προσωπικά τα έχω πολύ μέσα στην καρδιά μου, οπότε εννοείται ότι θα κάνουμε ένα βίντεο πιο αναλυτικό. Τελείωσα και εγώ επιτέλους το παιχνίδι, με ζόρισε λίγο χρονικά και τα λοιπά, αλλά το τελείωσα και είμαστε εδώ παρέα με τον George για να τα πούμε αναλυτικά, με την άνεσή μας, με την άνεση του χρόνου, για το παιχνίδι του Switch που κυκλοφόρησε στις 8 Δεκεμβρίου και... Οκτωβρίου. 8 Οκτωβρίου, αποκλειστικά για το Nintendo Switch. Ας πούμε, Γιώργο, ότι είναι η επαναφορά της σειράς Metroid και ας πούμε η επανέναρξη του franchise, δεδομένου ότι σε κάποια χρόνια από τώρα θα απολαμβάνουμε και το μεγάλο Metroid Prime 4. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι, Σάκη. Βέβαια, να πω ότι είναι η πρώτη φορά έτσι που βλέπω την Nintendo να σμπρώχνει τόσο πολύ ένα Metroid. Δηλαδή νομίζω ότι και οι ίδιοι το θέλουν. Βλέπουν ότι το Switch έχει γενικά εμπορική απήγηση και έχει ανεβάσει τις πωλήσεις όλων των franchise τους, και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, και το είδαν και αυτοί, δηλαδή το βλέπουν, το Metroid να επανέλθει και να μπει και σε λίγο πιο εμπορικούς δρόμους, παιδί μου, γιατί μέχρι στιγμής ήταν λίγο από τις γνωστές σειρές της η λιγότερο εμπορική. Η λιγότερο εμπορική, συμφωνώ. Να πω ότι συνδυάστηκε πολύ με το Switch OLED. Ήταν δηλαδή το παιχνίδι, ας πούμε, που έσμπρωξε και μπήκε στη μάχη μαζί με την κονσόλα. Γιατί είναι ολόφρεσκο, έχει ζωντανά χρώματα, αναδεικνύει την OLED οθόνη. Γενικότερα, ας πούμε, ότι φταίει και αυτό που δόθηκε τόση έμφαση στο Metroid Dread. Σωστό. Ακόμα και σχεδιαστικά έτσι λίγο ταιριάζουν, έτσι. Ναι. Το άσπρο του OLED και τα Emmy που έχει το Metroid. Δηλαδή, όντως σαν έχεις άδικο. Ήρθαν πακέτο. Δεν έχεις άδικο. Πάμε όμως να πούμε λίγο κάποιες γενικές πληροφορίες. Έτσι. Ναι. Σχετικά με το συγκεκριμένο. Να πούμε καταρχάς ότι το παιχνίδι αυτό φτιάχτηκε από την Mercury Steam. Την οποία Mercury Steam τη γνωρίζουμε, είναι ένα ισπανικό στούντιο. Το οποίο το γνωρίσαμε και μάλιστα ήρθε τότε για να μείνει τελικά. Με το Castlevania, μαζί με την Konami που είχε γίνει τότε, Lords of Shadow και τα λοιπά. Πολύ καλό παιχνίδι, γενικά ένα στούντιο που έδειξε ότι μπορεί. Βέβαια φτιάχτηκε, είχε δίπλα στην παραγωγή και την εσωτερική ομάδα της Nintendo, το EPD. Ναι, φαντάζομαι ότι έχουν μια ομάδα που συνεισφέρει. Δεν νομίζω ότι αναπτύχθηκε ιδιαίτερα από τις ομάδες, αλλά από όσο ξέρω, από ό,τι θυμάμαι τα Prime δηλαδή, πρέπει να στέλνουν Σάκη μια ομάδα, ας πούμε, μαζί με το producer, ο οποίος σε κάποιες φάσεις του σχεδιασμού να είναι εκεί. Δηλαδή να είναι δίπλα τους, να τσεκάρει, να ελέγχει, να δίνει το OK και τα λοιπά. Επιτηρεί, να δίνει κάποια συγκεκριμένα όρια, ξέρεις. Ναι. Πιστεύω και εγώ ότι δεν τα αφήνει έτσι την τύχη εντελώς χήμα. Ναι, έτσι δούλευε και με την Retro Studios που ήταν ο Tanabe εκεί πέρα ο producer. Ναι. Εδώ είναι ο Sakamoto, ο οποίος είναι, ας μην το πούμε ο πατέρας, παιδί μου, αλλά είναι ένας πολύ πολύ βασικός δημιουργός της σειράς Metroid και ιδίως των 2D Metroid. Τα 2D Metroid είναι από πάνω σε όλα σχεδόν. Ναι. Οπότε το νιώθει πολύ κοντά και νομίζω ότι με το συγκεκριμένο για μένα λίγο του συγχωρείται και το μεγάλο σταροπάτημα του Other M. Όπου φάνηκε σαν να έχασε λίγο την κατεύθυνση του τι είναι το Metroid και εδώ το ξαναβρίσκει, κατά την γνώμη μου. Συμφωνώ. Βέβαια είναι ως producer εδώ πέρα, δεν είναι ως βασικός director ή οτιδήποτε. Οι directors του παιχνιδιού είναι από το στούντιο της Mercury Steam, Ισπανία από ό,τι βλέπω από τα ονόματα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να μιλήσουμε για το game. Ναι. Πόσα χρόνια καταρχάς είχαμε να δούμε καινούριο Metroid. Προσέξτε, βλέπω κάποιους και είδα σε σχόλια που λέγανε, που γράφαμε εμείς μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες έρχεται καινούριο Metroid, και κάποιοι απαντούσαν, μα το Samus Returns
το 3DS και τα λοιπά, αυτό δεν ήταν παιχνίδι καινούριο, ήταν ας πούμε το remake του Metroid 2, οπότε ολοκένουργιο κεφάλαιο με νέα ιστορία, νέο story είχαμε να δούμε σχεδόν 2 δεκαετίες από το franchise. Συμφωνώ και σχεδιαστικά επίσης, έτσι, να πεις ότι έρχεται η σειρά και έρχεται όχι να επανεξετάσει ας πούμε, πράγματα που έχει ήδη κάνει, αλλά να προσφέρει κάτι όντως μοντέρνο. Και αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Είναι κατά τη γνώμη μου πολύ ιδιαίτερο σχεδιαστικά παιχνίδι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Άκη. Δηλαδή, όταν μου πήρε λίγο χρόνο να καταλάβω τι θέλει και πώς το κάνει. Ξέρεις γιατί? Έχει ένα πολύ περίεργο μείγμα από ικανότητες και περιορισμούς που σου δίνει. Δηλαδή, αν το δεις σχεδιαστικά, ας πούμε απ' έξω, έχει πάρα πολλές δυνατότητες στο επίπεδο της κίνησης. Έχει πολύ καλό ρυθμό, είναι έτσι. Πώς το λένε, κοφτή η κίνηση. Έχεις και το slide που δεν υπήρχε, ας πούμε, και είναι και γρήγορο. Και ταυτόχρονα όμως δεν μπορείς να στοχεύσεις όσο περπατάς. Δηλαδή, είναι σαν να συνδυάζεις, ας πούμε, τις επιλογές που έχει ένα Vanquish με τους περιορισμούς του Resident Evil 4. Και αυτό δημιουργεί για μένα πολύ ιδιαίτερο μείγμα, το οποίο όμως τελικά νομίζω είναι πολύ στοχευμένο, γιατί θα μπορούσαν να το κάνουν ένα twin stick shooter άμα ήθελαν, έτσι. Ναι. Δηλαδή να στοχεύεις και με το δεύτερο αναλογικό, αλλά νομίζω πολύ πολύ στοχευμένα το έχουν κάνει έτσι, γιατί νομίζω το θέμα όλου του παιχνιδιού και αυτό που θέλω να πλασάρουν είναι αυτή η ένταση που θέλει να σου δημιουργήσει. Θέλει να σου δημιουργήσει συνεχώς μικρές και μεγάλες στιγμές όπου πρέπει να κρατήσεις την ψυχραιμία σου και να φερθείς, ας πούμε, ψύχρεμα σε στιγμές που όντως κινδυνεύει η ζωή σου. Δηλαδή κινδυνεύεις κατευθείαν να πεθάνεις. Και με τα Emmy, τα οποία είναι βασικό κομμάτι του σχεδιασμού, αλλά και σε άλλα μικρότερα πράγματα. Ναι. Πάντως, άμα θες την άποψή μου, και θα ξεκινήσω με το δικό μου παράπονο σε αυτό, είναι ότι για μένα και αυτό είναι η μοναδική του αδυναμία. Μοναδική του. Μία από τις σημαντικές του αδυναμίες. Να σου περάσει γρήγορα και άμεσα αυτό που θέλει να σου περάσει και αυτό που είναι. Δεν λέω ότι δεν το κάνει, το κάνει εν τέλει και μάλιστα σούπερ πετυχημένα. Απλά τις πρώτες ώρες χάνεσαι. Δεν καταλαβαίνεις τι παίζεις. Δεν καταλαβαίνεις πού το πάει gameplayακά. Καταλαβες, νιώθω δηλαδή ότι ήθελε μια καλύτερη οργάνωση και εκεί ίσως φάνηκε και η απειρία της Mercury Steam. Δεν ήταν πολύ σαφές το παιχνίδι ότι κοίταξε να δεις αυτό είμαι. Σου τα πετάει όλα λίγο γρήγορα, λίγο απότομα, λίγο κάπως τα κόβει, ξαναφέρνει. Εκεί θεωρώ ότι τις πρώτες ώρες λίγο χάνεσαι. Μετά βρίσκεις το ρυθμό, βρίσκεις το image του, βλέπεις τι θέλει ακριβώς να είναι και μπαίνεις κανονικά κι εσύ μέσα στο παιχνίδι. Ωστόσο, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις ότι ακόμα και στο τέλος όλοι αυτοί οι άπειροι μηχανισμοί που σου έχει δώσει και πολύ φρέσκοι μηχανισμοί αργείς πολύ να τους μάθεις. Γίνεται ένας χαμός από συνδυασμούς των ναι. πλήκτρων το πλήκτρο, στο... ναι. Και θεωρώ ότι το παιχνίδι, αν θέλετε τη δική μου άποψη, χωρίς το Pro Controller χάνει πολύ για να έχεις μεγαλύτερα bumpers πάνω. Γιατί χρησιμοποιούνται όλα τα πλήκτρα. Είναι ο ορισμός του πρώτου παιχνιδιού που πραγματικά δεν έχει αφή. Μόνο το screenshot button δεν έχει χρησιμοποιηθεί πουθενά. Όλα ναι, για κάτι χρησιμοποιούνται. Και όπως λες, δεν χρησιμοποιείται απλά όλα. Έχει και συνδυασμούς. Δηλαδή, με τα ίδια πλήκτρα να χρησιμοποιήσεις και διαφορετικές λειτουργίες. Εκεί είναι το μεγάλο μπέρδεμα. Για μένα, γενικά το control scheme του είναι λίγο ζώικο. Είναι. Δηλαδή, θέλει να το συνηθίσεις. Είναι από τα παιχνίδια που λέει και ο Nike, δεν μπορείς να παίζεις κάτι άλλο ταυτόχρονα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Τώρα για τις άπειρες δυνατότητες, οι οποίες αν δεν κάνω λάθος είναι 23 στο σύνολο, 22-23, εγώ δεν είμαι με όλες ευχαριστημένος. Δηλαδή κάποιες νιώθεις ότι είναι λίγο αυτό που λέμε keycard, δηλαδή σαν να παίρνεις μόνο και μόνο για να ξεκλειδώνει αυτό το πράγμα, ναι. Και ουσιαστικά δεν συνεισφέρει κάτι γενικότερα στο όλο σχεδιασμό του παιχνιδιού. Ας πούμε παράδειγμα είναι το hook, κατά τη γνώμη μου, το οποίο είναι αρκετά υποχρησιμοποιημένο και δικαιολογημένα, γιατί είναι δύσκολο να το χρησιμοποιήσεις κιόλας, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, σαν platforming, παίζει να έχει μία ή δύο στιγμές που πρέπει να κάνεις αιωήσεις. Κάνεις, ναι. Και στο τέλος, όταν παίρνεις και
το screw attack ουσιαστικά είναι άχρηστο. Είναι άχρηστο. Δεν χρησιμεύει σε κάτι. Δηλαδή είναι μόνο για να ανοίγει τις πόρτες που είναι πλέον. Δηλαδή τα σημεία εκείνα. Αλλά σε γενικές γραμμές τα υπόλοιπα δεν είναι έτσι. Τα υπόλοιπα abilities. Δηλαδή όντως σιγά σιγά ξεδιπλώνεται και σου αλλάζει και τον τρόπο που παίζεις σιγά σιγά. Με βάση αυτό που έχεις. Είναι νομίζω πάντως Γιώργο το πρώτο Metroid ή το πρώτο. Ας πούμε από τα ελάχιστα Metroid που νιώθεις πολύ έντονα την αναβάθμιση στην Samus. Δηλαδή έρχεται κλιμακωτά όλο αυτό και φτάνεις σε ένα επίπεδο που είσαι από το πολύ πολύ αδύναμη μέχρι το μπορώ να κάνω τα πάντα πλέον. Όχι, ναι, στο τέλος, εντάξει, είσαι απόλυτος κυρίαρχος. Στο τέλος. Αλλά, αλλά πολύ στο τέλος. Μέχρι το τέλος ναι. Ζορίζεσαι. Νιώθεις ότι δεν είναι φιλόξενο μαζί σου όλο το σύστημα. Ισχύει αυτό που λες και νομίζω ότι για πρώτη φορά, Σάκη, πρώτη φορά ένιωσα σε Metroid ένα πολύ ξεκάθαρο διαχωρισμό στη δομή, όπου μέχρι ένα σημείο, βασικά μέχρι σχεδόν το τέλος, σε παίρνει λίγο γραμμικά. Σου λέει πάρε πρώτα όλες τις ικανότητες και μετά σε αφήνει λίγο να εξερευνήσεις. Ναι. Γενικά το παιχνίδι είναι πολύ σφιχτά σχεδιασμένο. Πολλές φορές σου κόβει το δρόμο για να μην φύγεις από εκεί που πρέπει ναι. και να μην ζοριστείς, ας πούμε, ιδιαίτερα. Και γενικότερα σε πάει από το ένα στο άλλο. Πιο γραμμικά από άλλα Metroid. Ναι, ναι. Ισχύει. Σου κλείνει πόρτες, βέβαια, σου ναι. κλείνει διαδρόμους. Ναι. Σε οδηγεί, σε σπρώχνει λίγο ναι. προς τα εκεί. Ή σου κλείνει διαδρόμους ή σου έχει αυτό που πρέπει να κάνεις σχεδόν δίπλα. Ναι, ναι. Αυτό που πρέπει να κάνεις για να προχωρήσεις. Ναι, ναι, ναι. Οπότε γενικά είναι ένα ψιλογραμμικό παιχνίδι εκτός από την τελευταία φάση όπου σου λέει ξεκάθαρα, ξέρεις, τώρα πας προς τον δραματισμό ουσιαστικά και σε αφήνει την ελευθερία να ξερευνήσεις όλα τα περιβάλλοντα και να πάρεις ό,τι θέλεις. Δεν είμαι σίγουρος το πώς νιώθω ακριβώς γι' αυτό. Γενικά εγώ, ξέρεις, είμαι της εξερεύνησης. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι ακριβώς η έμφασή του στην εξερεύνηση σαν εξερεύνηση. Δηλαδή δεν έχει τόσο πολύ του να ψάξεις με δική σου, ας πούμε, αφορμή και δική σου όρεξη για εξερεύνηση να βρεις κάτι. Είναι πιο πολύ εντοπίζεις κάτι εύκολα, ότι ξέρεις, αυτό το δωμάτιο υπάρχει κάτι. Μάλιστα το παιχνίδι το λέει συνήθως. Ναι, ότι ναι, ναι. Σε αυτό το παιχνίδι το βρίσκεις εύκολα, χωρίς να ψάξεις ιδιαίτερα, και μετά είναι να ψάξεις πώς θα το πάρεις. Δηλαδή ναι. δεν είναι ακριβώς εξερεύνηση χώρου, είναι πιο πολύ μικρή γρίφη μετά με τις ικανότητές σου. Πάντως, αυτή το δικό σου προβληματισμό σου το κάνει εξ αρχής σαφές το παιχνίδι ότι δεν είναι τόσο εξερεύνηση όσο, όπως το είπες πριν, μια πολύ έντονη, γρήγορη, με πολύ αγωνία περιπέτεια. Ναι. Ο ρυθμός του είναι γρήγορος. Μπαμ, δηλαδή το ένα μετά το άλλο, έχει και αυτά τα έμι που σε πνίγουν gameplayακά εντελώς. Οπότε δεν θεωρώ ότι εκεί αποτυγχάνει. Απλά δεν είναι ένα ακόμη, ξέρεις, που σου δίνει την άνεση να εξερευνήσεις, ναι. να ψάχνεις, να... Μπράβο. Ας πούμε ότι δεν είναι μια κατεύθυνση που εγώ θα ήθελα περισσότερο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι κακό αυτό που μου κάνει, έτσι. Ναι, ναι, απλά ναι, ναι. εγώ θα προτιμούσα μια κατεύθυνση προς τα εκείνη τη μεριά. Αλλά δεν πειράζει, δεν με ενόχλησε, ας πούμε. Δεν είπα, ό, θέλω να εξερευνήσω τώρα τι μου κάνεις. Και έχει τρομερό ρυθμό επίσης, έτσι. Φανταστικό. Δηλαδή το παιχνίδι πηγαίνει από τη μία περιοχή στην άλλη γρήγορα, εναλλάσσει πολλά πράγματα, γίνονται πράγματα στον κόσμο του που αλλάζουν και τα περιβάλλοντα και τις συνθήκες. Και πολύ σημαντικό, έχει και ένα ωραίο. Δεν θέλω να δώσω spoiler βασικά, οπότε ας μην συνεχίσω. Απλά ας πω ότι έχει ωραίες εναλλαγές και με τα Emmy. Δηλαδή εκεί που εγώ πήγα κάπως να κουραστώ, έχει μια καλή εναλλαγή. Σωστό. Και σε Sony. Σωστό. Και για να γυρίσω και λίγο πίσω, για να πω πόσο στοχευμένο είναι αυτό που έλεγα με το σχεδιασμό, ότι προσπαθεί ανελιπώς να σε κάνει να κρατάς την ψυχραιμία σου σε στιγμές, ας πούμε, υψηλής έντασης. Η πύραυλη που παίρνεις αργότερα, που είναι η μαζική πύραυλη, είναι ουσιαστικά σαν ένας μίνι μηχανισμός των βασικών του Emmy, που πάλι πρέπει να σταθείς ακίνητος μέχρι κάποιο χρόνο για να φωτίσουν και να τους πετάξεις. Δηλαδή το παιχνίδι θέλει να είσαι γρήγορος στην κίνησή σου, να βρεις τη θέση σου, να στοχεύσεις, να φύγεις πάλι. Δηλαδή πάμε λίγο να εξηγήσουμε το πόλεμος λίγο. Σωστό. Πάμε λίγο να εξηγήσουμε και τι γίνεται με αυτά τα Emmy, τα οποία είναι και τα, ας πούμε, μια πολύ βασική ραχοκοκαλιά του gameplay και της όλης δομής του παιχνιδιού. Να πούμε λίγο σενεριακά τι παίζει. Η Samus λαμβάνει ένα μήνυμα από
το Galactic Federation και τα λοιπά, που κλασικά λέει ότι σε αυτόν τον πλανήτη κάτι συμβαίνει. Έχουμε λάβει, λέει, ένα βίντεο, ένα footage βίντεο από αυτόν εδώ τον πλανήτη, ο οποίος λέει ότι εκεί πέρα υπάρχουν Parasitex και Metroid. Μπράβο. Τα οποία, για να πούμε και λίγο, ότι στο Fusion υποτίθεται ότι η Samus καταστρέφει το παράσιτο X. Ναι. Οπότε τώρα ξαφνικά εμφανίζεται, τα Metroid έχουν ήδη καταστραφεί θεωρητικά. Θεωρητικά. Έτσι, ναι. Οπότε τώρα έρχεται μια εντολή, όχι ένα σήμα μάλλον, ότι όντως υπάρχει κάτι ζωντανό και πάει να εξερευνήσει. Ναι. Συνέχισε άμα θέλεις, για να μην σε διακόψω, γιατί πάει, τα έχουν κάποιο ρόλο σε αυτό. Και πάει λοιπόν στο πλανήτη να εξερευνήσει, να δει τι συμβαίνει, να ανακαλύψει τι συμβαίνει. Εκεί πέρα συνειδητοποιεί ότι έχουν σταλεί ήδη κάποια ρομπότ στρατιώτες, να το πω έτσι, κάπως έτσι, τα ΕΜΗ, τα οποία είναι φωνικές μηχανές, που έχουν πάει ήδη εκεί, αλλά με τον ίδιο σκοπό για εσένα. Δηλαδή, για τον ίδιο ακριβώς λόγο πηγαίνουν. Υποτίθεται ότι είναι στην ίδια πλευρά με τη Σάμους. Έτσι. Αλλά πολύ γρήγορα, από την αρχή του παιχνιδιού, και αυτό δεν είναι spoiler, συνειδητοποιείς ότι κάτι αυτά τα έχει αλλάξει στην AI τους και στρέφονται εναντίον τους. Και σε κυνηγούν. Το παιχνίδι σου το λέει εξ αρχής επίσης, ότι έχει 6 τέτοιες φωνικές μηχανές, 6 έμι, τα οποία τι είναι, βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το χάρτη του παιχνιδιού, και όταν μπαίνεις στο δικό τους πεδίο, στο δικό τους σημείο, στη δικιά τους πίστα, να το πω έτσι gameplayακά, αρχίζουν και σε κυνηγάνε. Κάνεις θόρυβο, τα βήματά σου κάνουν θόρυβο, όταν πυροβολείς κάνεις θόρυβο, έχει και ένα stealth στοιχείο το παιχνίδι, για να προσπαθήσεις να τα αποφύγεις. Όταν σε πιάνουν, δεν έχεις ελπίδες, θα πεθάνεις. Σε σκοτώνουν με τη μία. Εκτός αν έχεις φοβερά αντανακλαστικά και μπορείς για λίγο να τους κάνεις ένα stun και να τους ξεφύγεις. Από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι φτιαγμένο για να τα σκοτώνεις απλά κάνοντας μάχες μαζί τους. Για να τα σκοτώσεις, σου δίνεται μία ευκαιρία μέσω μίας πολύ ειδικής προσωρινής δύναμης, αυτό το charge που λέει ο Γιώργος, και μπορείς τέλος πάντων να τα εξοντώσεις. Το παιχνίδι λοιπόν έχει 6 τέτοια, και οι στιγμές που αυτά σε κυνηγάνε ή μπαίνεις στο δικό τους πεδίο είναι πολύ extreme. Δηλαδή αγχώνεσαι, ξέρεις ότι δεν έχεις ελπίδες, υπάρχει τρομερή ένταση, πολλή αγωνία, και θεωρώ ότι τις περισσότερες φορές πραγματικά είναι από τα highlight του Dread. Λίγο επαναλαμβάνονται σε κανένα δύο σημεία, επαναλαμβάνονται οι μάχες τους. Ευτυχώς προς το τέλος κάποια πράγματα γίνονται, δεν λέμε spoilers, διαφέρουν στον τρόπο που θα τα αντιμετωπίζεις, κάποια είναι πιο εξελιγμένα, κοιτάνε μέσα από τείχους, έχει τέτοια πραγματάκια, τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία έτσι πινελιά στο Dread, και αυτό που χαρακτηρίζει πάρα πολύ τη δομή του παιχνιδιού, να αποφύγεις τα έμι για να μην τα δεις. Έχει αυτό το στυλάκι σαν τα Alien που φαίνεται στο ραντάρ, ένα κόκκινο να μετακινείται, ότι σε πλησιάζει. Αυτό σου δημιουργεί μια ένταση, ρε παιδί μου, extreme. Ισχύει, και έχουν και ωραίο σχεδιασμό. Καταρχάς έχουν φανταστικό animation και έχουν ένα pathfinding που είναι απίθανο. Μου άρεσε επίσης το ότι είναι έτσι εντελώς απρόσωπα. Σου δημιουργεί αυτό μια ένταση, ας πούμε, δηλαδή σε κυνηγάνε χωρίς έλεος. Φωνικές μηχανές, όπως σου το είπα. Ναι, μια φωνική μηχανή, ναι, κατά πάνω. Βέβαια, ξέρεις, εγώ δεν είμαι πολύ φαν των εχθρών που είναι one shot kill ουσιαστικά, και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τους απομυθοποιήσεις. Το ξανασυζητούσαμε και με το Resident Evil 2, με τον Mr. X και τα λοιπά. Τι πιστεύω ότι λειτουργεί σωστά εδώ πέρα. Το stealth εμένα δεν με κάλυψε τόσο. Ναι, δεν δηλαδή, έχει τόσο stealth. Ναι, δηλαδή όταν ήμουν στις περιοχές αυτές δεν προσπαθούσαν ντε και καλά να μην με δούνε τόσο πολύ. Και γιατί νομίζω ότι οι μηχανισμοί στην κίνηση το τέλος το cloak είναι πολύ απολαυστικοί στο κυνήγι. Στο τέλος το cloak το ενεργοποιούσες αρκετά όμως. Δεν μπορεί. Ναι, υπάρχουν στιγμές που ενεργοποιείς το cloak σίγουρα. Απλά θέλω να σου πω ότι δεν αγχωνόμουν τόσο όταν με έβρισκαν. Γιατί μου άρεσε πολύ και νομίζω ότι η κίνηση της Samus είναι σχεδιασμένη για κυνήγι.
Και εκεί είναι που ανεβάζει όντως παλμούζα, παιδί μου, όταν σε κυνηγάνε. Ναι, είτε ναι, σε νοιάζει είτε όχι. Ναι, ναι. Το άλλο που νομίζω δεν λειτουργεί τόσο καλά, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι άμα πεθάνεις εκεί, ουσιαστικά σε βγάζει λίγο πριν. Σε βγάζει στην είσοδο αυτών των περιοχών πάλι. Οπότε δεν έχεις κάποιο μεγάλο διακύβευμα να χάσεις κάτι εκείνη τη στιγμή. Γιώργο, σε αγχώνει όμως, επειδή όντως. Είναι φτιαγμένο έτσι όμως που δεν μπορείς με τίποτα να κάνεις τάν. Και σου το λέει κιόλας ότι 99% θα πεθάνεις. Δηλαδή. Ναι, οκ, okay, απλά. Εσύ πόσες φορές τους έκανες τάν. Δεν έχει και κάτι. Πόσες φορές τους έκανες τάν, 5, 6, παραπάνω δεν τους έκανες. Σύνολο, ναι, κάπου εκεί ήταν. Σύνολο σε όλο το παιχνίδι. Αυτό. Απλά θέλω να σου πω ότι δεν με άγχωνε το αν θα αποτύχω. Γιατί ήξερα ότι μετά θα το ξαναπροσπαθήσω κατευθείαν. Και αυτό είναι νομίζω που έχει σώσει το Dark Souls. Δηλαδή, Dark Souls είναι το μόνο παιχνίδι που έχω δει που με τον τρόπο αυτό που έχει με τα Souls που αφήνεις πίσω και μετά πας να ξαναπάει στο σημείο, που έχουν καταφέρει να δώσουν σε κάθε run που κάνεις, σε κάθε προσπάθειά σου, ένα διακύβευμα τουλάχιστον. Ή τέλος πάντων, μέχρι να χάσεις και τη δεύτερη φορά και τα χάσεις όλα, οπότε μετά δεν σε νοιάζει τίποτα. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι λείπει αυτό από τα Emmy και ίσως μετά από ένα σημείο, αν δεν έχεις διάθεση να αυτοπροβληθείς και να πεις, όχι να αυτοπροβληθείς, να πεις ότι εντάξει, OK, με κυνηγάνε, είναι αγχωτικό. Μπορείς να πεις, OK, και να με πιάσει, δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή, μετά από ένα σημείο, εγώ λίγο που είμαι λίγο των μηχανισμών, δηλαδή το τι γίνεται στους μηχανισμούς, όχι τόσο στο εικαστικό κομμάτι, λίγο τα απομυθοποίησα. Αλλά δεν είναι πολλά. Δηλαδή, δεν έφτασα στο σημείο να με εκνευρίσουν. Να πω, εντάξει, φτάνει, ρε παιδί μου, κουράστηκα πια με αυτό το πράγμα. Ναι. Ευτυχώς έχουν καλό ρυθμό, έχουν αλλαγές, έχουν διαφορές μεταξύ τους, αν και όχι τόσο στην εμφάνιση, στις ικανότητές τους. Και ξαναλέω, εκτίμησα πολύ το gameplay που είναι του κυνηγιού. Νομίζω ότι είναι από τα πολύ δυνατά κομμάτια του και ναι, ναι, ναι. Έχει όντως ένταση και μέχρι να βρεις την έξοδο να πάρεις γρήγορες αποφάσεις. Έχει δηλαδή πράγματα να σου δώσει όντως το gameplay. Δεν είναι σαν το Resident που απλά τρέχεις από εδώ και από εκεί λίγο. Και δεν μπορείς να τα βλάψεις. Αυτή είναι η ουσία. Ναι, δηλαδή, δεν μπορείς να πυροβολήσει οτιδήποτε. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι είναι πετυχημένη στο σύνολό της. Η πινελιά των Emmy και σε πολύ μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζει το Dread. Πάμε λίγο να μιλήσουμε. Έχεις κάτι άλλο να πεις για τους μηχανισμούς? Εντάξει, είναι πάρα πολλά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αναπτύξουμε έναν όλους τους μηχανισμούς. Εγώ απλά θα πω ότι στο σύνολό του εγώ το απόλαυσα. Ήταν πολύ χορταστικό. Σε δυνάμεις, σε μηχανισμούς, στην κίνηση, στην κινησιολογία, στον τρόπο που σκέφτεσαι κάποια πράγματα, στα μυστικά, ναι. Πολύ καλά κρυμμένα, ακόμα και το σκάν μετά από ένα σημείο που το παίρνεις, και αυτό πολύ χρήσιμο. Δηλαδή όλα αυτά κάνουν μια πολύ πλούσια εμπειρία στριμωγμένη μέσα σε ένα μόλις δεκάωρο, γιατί τόσο διαρκεί το παιχνίδι. Ισχύει αυτό που λες και θα ξαναπώ αυτό που είπα στην αρχή, ότι όταν όντως έπιασα τι ακριβώς θέλει να κάνει το παιχνίδι, που εντάξει δεν είναι κάποιο τρελό μυστικό, δηλαδή το παιχνίδι λέγεται Dread, όποτε μιλάς με αυτή την τεχνητή νοημοσύνη που σε βοηθάει, το μόνο που σου λέει είναι πόσο απελπισμένος πρέπει να νιώθεις και πόσο αδύναμος είσαι μπροστά. Ναι. Δηλαδή δεν σταματάει να το λέει αυτό όλη την ώρα, ξέρω εγώ. Δηλαδή όταν καταλάβεις τι είναι, βρίσκεις ότι ο σχεδιασμός είναι πολύ καθαρός σε αυτό που θέλει να κάνει. Ναι, δηλαδή ναι. Έχει ξεκάθαρο σκοπό και όλα είναι προσανατολισμένα πάνω του. Εγώ το εκτιμώ πολύ αυτό. Δηλαδή έχει προσωπικότητα το παιχνίδι. Ακόμα και όταν υπάρχουν σημεία, ας πούμε, που δεν λειτουργούν τέλεια, καταλαβαίνεις γιατί είναι εκεί. Ναι. Και τι προσπάθησαν να κάνουν. Πάντως, Γιώργο, για να σε πάω και στο επόμενο που για εμένα είναι το πιο ωραίο κομμάτι αυτού εδώ του παιχνιδιού. Δεν θεωρείς ότι ήταν πολύ ελκυστική και γενικκά είναι αυτό που δίνει πολύ χαρακτήρα στο παιχνίδι, μια πολύ έντονη σοβαρότητα, ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι ένα ακόμα Metroid, ότι εδώ κάτι πολύ, πολύ σοβαρό συμβαίνει? Δεν υπήρχε ναι. σημείο του παιχνιδιού που χαλαρώνει η ατμόσφαιρα, είναι συνεχώς ηλεκτρισμένη στη τζίτα. Αυτό που λες, η AI διαρκώς σου υπενθυμίζει ότι φιλαράκι, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ναι, δεν έχεις καμία τύχη εδώ δεν πέρα. Δεν έχεις καμία τύχη εδώ πέρα. Δηλαδή σε κάνει συνέχεια να αισθάνεσαι αδύναμος, μικρός και ότι δεν. Και γενικότερα όλο αυτό, όλη η σοβαρότητα που ντύνει το παιχνίδι, εμένα με αρρώστησε. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου στοιχεία σε αυτό το Metroid. Και ήταν αυτά που εγώ λατρεύω γενικά στα Metroid. Όταν σοβαρεύουν ναι. τόσο έντονα τα Metroid, καλά όλα σοβαρά είναι, αλλά ειδικά αυτό, δεν ξέρω, μου έδωσε μια πολύ έντονη
Συμφωνώ. Πινελιά. Και Σάκη, εκτίμησα πάρα πολύ τη σκηνοθεσία του. Mm-hmm. Δηλαδή, η σκηνοθεσία του είχε μια εγκράτεια, χωρίς να θέλει να γίνει υπερ cool με τη Σάμους, αλλά στις κατάλληλες στιγμές είναι cool. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν πρέπει. Είναι ηρωίδα. Σε κάποιες στιγμές, ναι, είναι ηρωίδα. Είναι ηρωίδα. Όταν νιώθεις και εσύ ηρωάς, είναι και αυτή, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι, 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 ναι. Όταν τα έχεις καταφέρει, δηλαδή. Και μου άρεσε πολύ που μιλάει μόνο σε μία στιγμή του παιχνιδιού. Και λέει μία ατάκα. Ουσιαστικά. Ναι. Λέει μία ατάκα. Γενικά είναι πολύ σιωπηλή. Αυτό λέει πολλά για το χαρακτήρα. Δηλαδή, μου αρέσει ότι με λίγα πράγματα σου δίνει πολλά. Και σεναριακά. Έχει πολύ λίγα πράγματα σαν σενάριο, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, έχει ένα-δύο cutscenes και το τέλος του. Όχι, δεν έχει ένα-δύο cutscenes. Ναι, μεγάλα cutscenes, ναι, με σενάριο και πλοκή. Ναι, ναι, έχει ένα-δύο μεγάλα cutscenes. Ναι. Αλλά γενικότερα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναφέρουμε, δεν είναι σαν τα υπόλοιπα 2D Metroid. Εδώ η δράση μπαίνει πολύ σε πρώτο πρόσωπο, υπάρχουν cutscenes, μπαίνει, η κάμερα γίνεται κανονική, σαν να βλέπεις κανονικό, με γραφικά cutscene του Metroid Prime. Όλα αυτά υπάρχουν στο Dread, κανονικότατα, δεν είναι το κλασικό 2D Metroid. Και αυτό είναι που επίσης μ' άρεσε και επίσης λάτρεψα αυτήν εδώ την αναλλαγή από cutscene σε 2D ξανά. Το οποίο γίνεται πολύ φυσικά. Πολύ δίκιο. Φυσικά και πολύ όμορφα, ναι. Συμφωνώ, και για να, αφού ανοίξαμε αυτή την κουβέντα, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος και μάλιστα εξεπλάγει, να πούμε, δηλαδή δεν το περίμενα. Έχει πολύ καλό σενάριο και βασικά δεν ξέρω αν μπορεί βέβαια κάποιος να το εκτιμήσει τόσο αν δεν έχει παίξει τα προηγούμενα. Δηλαδή, ίσως είναι λίγο χαμένος και δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται και πόσο σημαντικά είναι αυτά που συμβαίνουν για τη Σάμους, αν δεν ξέρει από πίσω τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι από τα πολύ 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 σημαντικά Metroid. Σεναριακά δηλαδή, δεν θέλω να πω παραπάνω, αλλά είναι, δεν θα πω τίποτα, μόνο το ότι είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Γίνονται χοντράδες μέσα στο παιχνίδι, ακούγονται χοντράδες, δεν είναι απλά... Σωστό, και όντως γίνεται ένας κύκλος για τον χαρακτήρα. Και ναι, το αφήνει σε ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο, στο τέλος του παιχνιδιού, να πούμε ότι έχει ένα ιδιαίτερο τέλος. Πολύ. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αλλά ναι, σε γενικές γραμμές, αυτό που σε ρωτούσα τότε στο preview, ότι αν έχει έμφαση, νομίζω ότι έχει ακριβώς αυτό που ήθελα. Δηλαδή, λίγα πράγματα στοχευμένα, αλλά με αυτά τα λίγα κάνει πολλά, όπως και το Super Metroid. Συμφωνώ, Γιώργο. Πολύ όμορφη σκηνοθεσία. Το σενάριο πάρα πολύ, πολύ σημαντικό. Με, όπως είπες, φιδωλό μεν, αλλά έχει ουσία. Δεν είναι απλά να είχαμε να λέγαμε. Σοβαρή Σάμους, σοβαρά γεγονότα, όλο το σύνολο σε αυτήν εδώ την πλευρά του Dread, εμένα πραγματικά με εξέπληξε. Δεν περίμενα δηλαδή να παίξω τόσο καλό παιχνίδι, τόσο καλό Metroid από Ισπανούς. Έχεις δίκιο. Και στο ίδιο πλαίσιο είναι και τα boss battles, το οποίο επίσης έχουν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και είναι και φανταστικά από άψη μηχανισμών. Ναι, εγώ είχα καιρό να ευχαριστηθώ έτσι τόσο πολύ, ας πούμε, old school boss battles όπως έχει εδώ, τα οποία πράγματι μαθαίνεις τα patterns των επιθέσεων και μετά από ένα σημείο γίνεσαι ο κυρίαρχος της μάχης. Δηλαδή, το τελευταίο boss που είπες ότι σε ζόρισε λίγο και ήσουν και κουρασμένος και μένα με ζόρισε, πλέον νομίζω ότι μπορώ να το βγάλω... Με την πρώτη τώρα. Ναι, τώρα την πρώτη και να με ακουμπήσει ελάχιστα, ναι, γιατί νιώθω ότι το ξέρω. Ναι, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αντανακλά όλη τη δομή του παιχνιδιού, ότι δηλαδή ξεκινάς λίγο στα χαμένα, αλλά σιγά σιγά νιώθεις κυρίαρχος. Και στο βγάζει όλο το παιχνίδι αυτό. Δηλαδή και το τέλος έχει αυτή την κλιμάκωση. Συμφωνώ. Δεν είναι απλά bullet hell boss battles που απλά βάρα. Έχει, πρέπει να τα μάθεις, να μπεις κάθε φορά στο τρυπάκι, να δεις τα patterns τους, να δεις ποια είναι τα τρωτά σημεία τους, μέχρι να ανακαλύψεις πώς μπορείς να τους βλάψεις. Και αυτό θέλει δουλειά. Ναι, και όλα τα στοιχεία μέσα στην αρένα, ας πούμε, που γίνονται,
έχουν λόγο ύπαρξη, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι πολύ σφιχτοδεμένος ο σχεδιασμός και έχει και επιλογές. Δηλαδή, εγώ δοκίμαζα και πράγματα διαφορετικά, δηλαδή άλλη προσέγγιση, ας πούμε. Ναι. Και λίγο κλειστοφοβικά, λίγο σφιχτά τα δωμάτια των battles, των boss battles. Δεν είναι έτσι χώρο να είχαμε. Όχι, να γενικά σαν και όλο το παιχνίδι όλο είναι το έτσι κλειστοφοβικό. Έτσι. Ναι, παρότι ναι, ναι, έχει από πίσω βάθος, πολλές φορές σε δωμάτια από πίσω, ας πούμε, βλέπεις, ξέρω εγώ, ορίζοντα. Τα sprites αλλά πίσω, γενικά, ναι, αλλά γενικά και ο χάρτης είναι λαβύρινθος και γενικά νιώθεις ότι συνέχεια σε κλειστούς χώρους περνάς από τρύπες. Δηλαδή έχει γενικότερα ένα κλειστοφοβικό συνέστημα. Θες το οποίο είναι κάτι, χαρακτηριστικό των Metroid. Κάτι που δεν μου άρεσε. Άργησα πολύ και ακόμα δεν νομίζω ότι στο μάτι μου είναι καθαρό ο χάρτης. Ναι. Εγώ επειδή είμαι πλέον 100% πλέον μπορώ να σου πω ότι τον έμαθα, αλλά και εγώ ζωρίστηκα. Έχει πολλή πληροφορία. Πάρα πολύ. Έχει πολλή πληροφορία μέσα. Πάρα πολύ. Δεν σου δίνει Legends να κόψεις κάποια και να βάλεις άλλα. Ναι, έχει μόνο να κάνεις highlight ένα, άμα θέλεις. Ναι, αλλά ουσιαστικά χάθηκα πάρα πολύ. Δηλαδή χάνεσαι. Δεν είναι χάρτης που τον ανοίξεις και λες ωραία, κάτσε ωραία συμμαζεμένα να αρχίσω να τον καθαρίζω. Ναι. Λίγο ναι, με τα χρώματα, με μεγάλα σύμβολα. Δεν ξέρω, εμένα με κούρασε πάρα πολύ το map. Ενώ είναι ναι, εύκολο στη χρήση του. Ναι, εγώ μετά από ένα σημείο που το χρησιμοποίησα πολύ, πλέον ένιωθα άνετα. Αλλά όντως μου πήρε χρόνο να τον μάθω και να καταλάβω πώς λειτουργεί και να καταλάβω και πώς να ψάχνω γενικότερα ναι, στο χάρτη. Ξέρεις τι άλλο θέλω να πούμε λίγο πριν κλείσουμε? Ότι το παιχνίδι έχει και μία πτυχή η οποία είναι για συγκεκριμένους παίχτες, δηλαδή μετά από το 100% άμα θέλεις, έχει πολύ έντονη σκηνή από speedrunners. Και το παιχνίδι είναι φτιαγμένο για speedrunning και γενικά να σπάς την γραμμικότητά του που έχει. Έχει πράγματα και μάλιστα το υποστηρίζει. Π.χ. αν θυμάσαι στο boss battle με το Kraid, άμα έχεις τα super bombs ήδη που γίνεται να τα πάρεις πριν, μπορείς να τον σκοτώσεις με τη μία, ας πούμε. Δηλαδή έχει και μια τέτοια πτυχή η οποία κατά τη γνώμη μου έχετε λίγο σε αντίθεση με το γενικότερο κλίμα. Αλλά είναι σαν να είναι ένα δεύτερο παιχνίδι μέσα στο παιχνίδι, άμα θες να ασχοληθείς με αυτό. Και να πω επίσης, Σάκη, μάλλον δεν είχες χρόνο να το κάνεις 100% όχι, ακόμα. Όχι, δεν έχω ακόμα, θα το κάνω όμως, θα το κάνω. Ναι, το 100% έχει πράγματα να σου δώσει. Α, οκ. Okay. Όχι πάντα, αλλά ας πούμε το speed booster, που σε γενικές γραμμές δεν είναι κάτι τρομερό στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Δηλαδή το χρησιμοποιείς πάλι σε ένα-δύο σημεία για να περάσεις ουσιαστικά τείχους. Εδώ έχει πολύ ευρηματικά πράγματα με το speed booster, δηλαδή γρίφους. Οπότε αξίζει το 100% εδώ πέρα. Μάλιστα. Μίλα μου λίγο και για το εικαστικό. Δεν τρελάθηκα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν τρελάθηκα. Έχει ατμοσφαιρικά σημεία, κάποια ωραία με βροχή που πας και νιώθεις όντως ότι... Κάτι σκοτάδια, κάτι αντανακλάσεις που φωτίζουν ναι, μόνο κάποια σημεία της πανοπλίας της. Μερικά σημεία είναι πολύ όμορφα, ναι. Ναι. Αλλά πιο πολύ ήταν στιγμές. Κατά τη γνώμη μου, το γενικότερο σύνολο ήταν λίγο generic για μένα. Δηλαδή, συνεχίζω να πιστεύω ότι κακώς εμένουν σε αυτό το art style το 3D. Θα ήθελα κάτι πιο στυλιστικό. Δηλαδή, κάτι πιο στυλιζαρισμένο. Όχι πιο στυλιστικό, πιο στυλιζαρισμένο. Δηλαδή, όταν βλέπεις παιχνίδια όπως το Ori ή το Hollow Knight, το τι κάνουν με τα 2D, ας πούμε, θα το προτιμούσα κάπως έτσι. Δεν το κολακεύει σε κάποια σημεία ναι, και η μηχανή γραφικών δεν το κολακεύει καθόλου. Είναι εντυπωσιακό τεχνικά. Δηλαδή έχει κάποια σημεία που λες ωραία πράγματα έχουν κάνει εδώ, αλλά λίγο πλαστικότητα μου έβγαζε αυτό το 3D. Κοίταξε. Λίγο πλαστικό σε σημεία. Θα σου πω τι θεωρώ εγώ για τον Dread. Καταρχάς θεωρώ ότι είχε παραπάνω χρώμα από αυτό που έπρεπε. Ακόμα και τα έμεις με διαφορετικό χρώμα. Όλα ήταν color, χωρισμένα σε ναι, χρώματα. Ακόμα και οι περιοχές, ο χάρτης κτλ. Παντού χρωματάκια κτλ. Αυτό δεν μου άρεσε. Υπάρχουν μερικά σημεία στο παιχνίδι που είναι πανέμορφα, σημεία με το νερό, σημεία που δείχνει πιο πλανήτη, ερείπια κτλ. Που είναι πολύ όμορφα, πολύ Metroid, πολύ δικά μας στο ύφος. Υπάρχουν άλλα. Ναι. Συγγνώμη που διακόπτω και εκτίμησα πολύ το γεγονός ότι προσπαθεί πολύ να είναι ζωντανό. Δηλαδή από πίσω όλο ναι, κάτι ναι, ναι, γίνεται, όλο κάτι έχει γίνεται. Φωτισμούς, ζωάκια που πετάγονται. Ναι, κάτι τεράστια πλάσματα στο background, ξέρω εγώ αν κουνιούνται, ναι, κάτι πλοκάμια. Μπράβο. Και κάτι... Προσπαθεί γενικά έτσι να σου μεταφέρει
μια ψευδαίσθηση κλίμακας, ναι, από πίσω. Ναι, 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 ναι. Ισχύει. Υπάρχουν όμως και κάποιες περιοχές που, όπως είπες, είναι πολύ generic. Δηλαδή, που μοιάζουν με πράγματα που βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό στο Metroid, κλασικά μεταλλικούς διαδρόμους, μεταλλικές γέφυρες, labs, αγάλματα επίσης πολιτισμών αρχαίων. Ναι, ατσόζω, ας πούμε, ναι, ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Και εκείνα όμως όχι τόσο καλά σχεδιαστικά, είναι λίγο μπερδεμένο οικαστικά. Σε κάποια σημεία, ναι, δηλαδή είναι πολύ αλλιώς, σε κάποια αλλιώς. Θα το ήθελα λίγο πιο οργανωμένο. Πιο focused. Ναι, πιο focused. Ναι, ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Όχι ότι στο τέλος δεν είδα ποικιλία, όχι ότι γενικά δεν μου άρεσε, αλλά νομίζω ότι λίγο χάθηκαν στο η πανοπλία πολλά χρώματα. Δηλαδή στο τέλος όταν παίρνεις και την πανοπλία, την Gravity Suite, το κόκκινο, με το κόκκινο με το μόβ είναι λίγο τσίρκο, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα, ναι, που θα μπορούσαν να τα προσέξουν στην αισθητική του πράγματος. Δεν νιώθω ότι σε κάποια σημεία δεν έχει τόσο αισθητική όσο αρμόζει στη σοβαρότητα των πραγμάτων, κατάλαβες. Συμφωνώ. Ούτε ο συνδυασμός της παλέτας πλέον των χρωμάτων είναι τόσο προσεγμένος. Είναι λίγο αχταρμάς. Εντάξει. Επίσης, ξέρεις τι πιστεύω ότι... Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι φοβόμασταν και από τα πρώτα τρέιλερ. Το συζητήσαμε, ναι, αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν ένας φόβος μας... Δεν είναι κάτι που σου χαλάει την εμπειρία, όχι, είναι να όχι πεις, ω, κοίτα το πώς είναι. Απλά δεν ξεχωρίζει κιόλας, ας το πούμε. Είναι λίγο basic. Όπως, ναι, δεν ξεχωρίζει και η μουσική, άντε αφού τα αναφέραμε να το πούμε. Δεν ξεχωρίζει και η μουσική, και είναι από τα λίγα Metroid που όντως δεν ξεχωρίζει η μουσική. Ναι. Είναι πιο πολύ ambient, πιο πολύ, ας πούμε, σαν background, και δεν είναι ποτέ σε πρώτο πλάνο όπως είναι στα Prime, ας πούμε, που ξεχωρίζεις κάθε περιοχή από τη μουσική του. Έχει κανένα δυο θέματα πολύ ατμοσφαιρικά, έτσι σκοτεινά, στο, ναι, σε αυτά που γουστάρω εγώ πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις τι, Γιώργο, στα υπόλοιπα Metroid που αναδεικνύεται πολύ η εξερεύνηση, έχει και μουσική που βοηθάει. Φράβο. Στην ανακούφιση, στη χαλάρωση κτλ. Στην εξερεύνηση. Ναι. Εδώ είναι διαρκώς μπαμ μπαμ στο κεφάλι. Ναι. Οπότε παίζει πολύ διαρκώς σωστό, έτσι ένα dark drone σοβαρό, αγχωτικό. Γι' αυτό, ναι, και θεωρώ ότι δεν μας έμειναν μουσικούλες και μελωδίες που ακούς σε τόρβους μπογκ, ναι, ας πούμε, και μπράβο, τέτοια πράγματα. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ καθόλου ότι η προσέγγιση ήταν η κατάλληλη για το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή ήθελε κυρίως να σε αγχώσει, όπως λες, να σε βάλει σε ένα mood. Όχι τόσο να σε κάνει να σίγουρα τραγουδάς μια μελωδία, ξέρω, όχι, εγώ, όπως όχι, είναι όχι, τα άλλα. Όχι. Δεν είναι κακή η μουσική. Απλά, όχι, όχι, δεν είναι κακή. Δεν σου έμεινε. Δεν σου μένει, δεν σου μένει κάτι, ναι, πολύ χαρακτηριστικό. Ναι, ναι. Εγώ, ξέρεις, επειδή είμαι πιο πολύ της μελωδικής μουσικής, γι' αυτό και το πρόσεξα. Και γενικά, ναι, τα Metroid έχουν σημεία. Ξέρεις τι, δεν είχε αυτό που έχουν τα Prime πολύ, που σου βγάζει, εκτός και από αυτό το, ας πούμε, την κλειστοφοβικότητα, να το πω έτσι, δεν σου βγάζει αυτό το wonder του alien, του alien κόσμου. Δηλαδή αυτό το, πώς να σου πω τώρα, δεν θα πω δέος, αλλά αυτή λίγη μαγεία του ξένου, κατάλαβες, ναι, okay, προς τη θετική μεριά, κατάλαβες, του εξερευνώ κάτι που είναι υπέροχο, ας πούμε, κατάλαβες, θα δεν μπορούσε, έχει καθόλου αυτή τη μεριά. Θα μπορούσε να γίνει όμως ένα 2D παιχνίδι, εύκολα, κατάλαβες. Hollow Knight το έχει, ας πούμε, για μένα. Το Hollow Knight έχει όντως, ναι, στιγμές που νιώθεις wonder, που λέμε στα αγγλικά, κατάλαβες. Okay. Τέλος, okay, πάντων, λεπτομέρειες. Κλείνοντας, ξέρεις τι άλλο θέλω να πω, κάτι που μου φαίνεται πλέον λίγο πολύ φορμαλιστικό και θέλω να φύγει πλέον από τα Metroid. Νομίζω ότι ενώ βοηθάνε πάρα πολύ στο να διαβάζεις τι θέλει, το να σου βγάζει πλέον τεταγωνάκια κωδικοποιημένα με το τι power-up χρειάζεσαι, μου φαίνεται λίγο άλλων δεκαετιών φιλοσοφία. Είναι βέβαια πολύ clean, πολύ καθαρό, ας πούμε, για να το διαβάσει ο παίχτης, αλλά θα ήθελα κάτι πιο οργανικό πλέον στον κόσμο του παιχνιδιού. Κατάλαβα τι λες. Εννοώ. Εντάξει, λίγο τραβηγμένο, οκ, okay, εντάξει. Αλλά καταλαβαίνω τι λες. Ναι, δηλαδή θέλω η εξέλιξη να πάει προς τα εκεί του Metroid. Δεν θέλω πλέον να χτυπάω ένα κουτάκι και να μου έχει τετραγωνάκι speed booster, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι, οκ. Okay. Δείξτε μου κάπως αλλιώς. Δεν ξέρω αν εννοεί. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι όπως τα Zelda που είχε σε κάθε τοίχο ρήγματα και έπρεπε να βάλεις βόμβα. Δηλαδή πλέον είχε κωδικοποιηθεί τόσο τέτοιο που ήταν, ναι, γινόταν μηχανικά. Ναι, 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 κατάλαβα τι λες. Νομίζω ότι αυτά όμως
Ναι, είναι, εντάξει, είναι για μια άλλη κουβέντα. Πιο πολύ το τι θα θέλαμε για το μέλλον παρά για το ίδιο το για το μια άλλη κουβέντα, και δεν νομίζω ότι είναι σωστό από τον Dread να ζητάμε να αλλάξει όλο όχι, στο μετρό. Δεν το θεωρώ ελαττώματά του, έτσι. Δεν το θεωρώ ελαττώματά του σε καμία περίπτωση. Οπότε, λοιπόν, εγκατακλείδη, θέλω να μου πεις την άποψή σου και να κλείσω κι εγώ με τη δική μου. Συνολικά, εγώ αυτό που σαν θέλω παιχνίδι να πω για τον Dread είναι, εκτίμησα Σάκη πάρα πολύ το ότι ενώ η Nintendo ήξερε ότι είναι μια ευκαιρία για ένα πιο εμπορικό βήμα, αυτό δεν φαίνεται ότι δημιούργησε κάποιο συμβιβασμό στο σχεδιασμό. Ίσα-ίσα ότι είναι από τα πιο βαγιά, σκοτεινά, δύσκολα και απαιτητικά Metroid που έχουμε παίξει, και δεν βλέπω πουθενά στο προφίλ του κάτι που να λέει ώρα να γίνω εμπορικό. Και αυτό είναι που εκτιμώ πολύ και εύχομαι μακάρι να πάει καλά, καλύτερα από όλα τα προηγούμενα Metroid. Νομίζω ήδη πάει καλά. Ναι, πάει καλύτερα σίγουρα τα προηγούμενα. Δεν το συζητάω ότι για τους fans της σειράς είναι must. Δεν το συζητάω. Και το μόνο μου, ας πούμε, έτσι ερώτημα που θα ήθελα να σε ρωτήσω εσένα, δεν ξέρω αν θα το πρότεινες σε κάποιον που δεν έχει ξαναπαίξει Metroid. Θα ξεκινήσω με την ερώτησή σου. Όχι, δεν θα το πρότεινα σε κάποιον που δεν έχει ξαναπαίξει Metroid, γιατί νομίζω ότι είναι παιχνίδι που θα εκτιμήσει πολύ περισσότερο ένας που γνωρίζει από Metroid. Ναι, ίσως να τον υπερφορτώσει λίγο κιόλας. Ναι, το θα τον υπερφορτώσει και θα τον δυσκολεύσει και πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνει κιόλας τι βλέπει. Υπάρχουν άλλα Metroid που μπορεί να ξεκινήσει από εκείνα. Κατάλαβες. Ναι. Όχι από τον Dread. Από την άλλη, ακόμα και έτσι, είναι ένα παιχνίδι που έχει να προσφέρει συγκινήσεις. Δηλαδή, ναι, ένα κανονικότατο Metroidvania με το backtracking του, με την πρόκληση σε υψηλά επίπεδα. Τρέχει, και αυτό δεν είπαμε, τρέχει ομαλότατα στο Switch. Τα γραφικά του είναι πολύ όμορφα, τα animations του είναι πολύ όμορφα. Βλέπουμε και τα animations, έπαθα πλάκα, Σάκη, με τα animations και στην κίνηση της Σάμους και στο πόσο ζωντανή είναι και στο πώς αλληλεπιδρά με τα περιβάλλοντα γύρω της. Ναι, είναι, ναι, ναι, εκπληκτική, ναι. Και δεν μπορείς όταν να τη σπάσεις. Όταν πλησιάζει σε ένα τοίχο βάζει χέρι, δηλαδή να κουμπίσει. Μπράβο. Ή επειδή έχει, όταν σταματάς και ξέρεις, στοχεύεις. Πάντα είναι πάρα πολύ ωραίο το πώς στέκεται η στάση σώματός της όταν στοχεύεις. Γενικά είναι φανταστική η δουλειά που έγινε στο animation. Πολύ, πολύ καλοδουλεμένο σε αυτό το κομμάτι. Okay, υπάρχει aliasing στα cutscenes και τα λοιπά, αλλά όπως είπα δεν κολακεύει το 2D σε 3D και ξανά πίσω πολλές φορές. Αλλά τουλάχιστον σκηνοθετικά και κινηματογραφικά είναι πολύ, πολύ, πολύ εντάξει. Τρέχει σε πολύ ψηλό frame rate, κάτι που δεν περιμένεις. Είναι, ναι, κάτι που δεν περιμένεις. Εγώ νομίζω σε κάποια σημεία πέφτει λίγο. Έτσι, okay, μου φάνηκε λίγο, okay, ότι πέφτει στα 40, ας πούμε. Αλλά σε ελάχιστα σημεία. Σε ελάχιστα σημεία. Συνολικά είναι 60 fps. Τεχνικά είναι πολύ όμορφο, όπως και να το δεις. Όντως αναδεικνύει την OLED οθόνη, εγώ που παίζω στο OLED τα βράδια. Τώρα, για να πω και την άποψή μου συνολικά, θεωρώ ότι είναι ένα από τα πολύ καλά Metroid, ένα πολύ χρήσιμο Metroid, μια με το δεξί εισαγωγή ξανά στο επιστροφή, στο, ναι, στην επιστροφή, ναι, στο franchise των Metroid. Για μένα είναι από τα πολύ καλά παιχνίδια που έπαιξα φέτος, έτσι όπως το πάει δηλαδή θα είναι άνετα στην πεντάδα μου για φέτος. Πολύ χαρούμενος που παίζω ξανά ένα πολύ καλό Metroid, και αν αυτό το Dread είναι το λιγότερο σημαντικό για την Nintendo Metroid από τα δύο που ξέρουμε ότι φτιάχνονται, αυτό είναι πολύ καλός ιονός. Δηλαδή αν το Metroid Prime 4 είναι όντως το επόμενο πολύ μεγάλο Metroid που θα το δει με την ίδια σοβαρότητα που βλέπει το Dread, αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Είναι μια τελείωτη παιχνιδάρα για τους fans. Εγώ το προτείνω ανεπιφύλακτα, δεν το συζητάμε όπως το είπες και εσύ, για κάποιον που αγαπάει τα Metroid, δεν το συζητάμε καν για το αν θα το παίξει ή όχι. Είναι και σεναριακά πάρα πολύ χρήσιμο. Χωρίς τον Dread δεν πάμε πουθενά, δηλαδή. Δεν γίνεται να μην δεν ξέρεις τι σημαίνει στον Dread. Και αυτά. Αυτά. Περιμένουμε τα δικά σας σχόλια, αν παίξατε,
πως το είδατε, έχει πάρα πολύ ψωμί η υπόθεση, γιατί καλός ή κακός είναι από τα πολύ σημαντικά, αν και όχι τόσο εμπορικά, franchise της Nintendo. Για μένα είναι ένας από τους λόγους που αγαπάω αυτό το λογότυπο που λέγεται Nintendo. Δηλαδή τα Metroid είναι ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτά. Ελπίζουμε να σας καλύψαμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.